Hello, ζουνάκια subscribers. Καλημέρα. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, λίγο πριν πάω στη δουλειά μου. Όπως κατέβαινα στην αρχή μου στο Facebook, πέτυχα ένα άρθρο διαμάτι που μπορεί να σώσει πολλούς και πολλές από εσάς και να σας φτιάξει το καλοκαίρι και να σας το κάνει τέλειο αφού δεν έχετε σχολείο. Και επίσης τι άλλο δεν έχετε? Γκόμενο. Οπότε το εξής άρθρο σου λέει 10 και 10 καρατσεκαρισμένους τρόπους για να τον κάνεις να σε ερωτευτεί. Έχουμε και λέμε, και για να μην σας λέω μπαρούφες και απλά σας λέω ότι απλά θα τον κάνετε να σε ερωτευτεί, θα δοκιμάσω εγώ πρώτα να τον κάνω να με ερωτευτεί. Οπότε θα εφαρμόσω αυτούς τους 10 και 10 καρατσεκαρισμένους τρόπους στο χάρι για να δούμε αν μπορέσει να με ερωτευτεί. Αρχίζοντας το άρθρο μας, μας λέει ότι στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάποιον να μας ερωτευτεί, γελιοποιούμαστε με αποτέλεσμα να μην μας θέλει. Οπότε τώρα έχουμε 10 και 10 καρατσεκαρισμένους τρόπους για να τον κάνουμε να μας θέλει σίγουρα. Για να ρωτιέσαι ήδη τι πρέπει να κάνεις. Μη βιάζεσαι. Πριν αρχίσει να μας λέει τις συμβουλές, μας λέει το αρχικό να είσαι ο εαυτός σου. Αλλά πώς να είσαι ο εαυτός σου όταν διαβάζεις 10 και 10 καρατσικαρισμένους τρόπους για να σε κάνει να σου θέλεις? Έστω και ένας από αυτούς τους τρόπους δεν είσαι εσύ και δεν σε αναδεικνύει ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να τον κάνουμε να μας ερωτευτεί φυσικά. Το πρώτο βήμα για να τον κάνεις να σε ερωτευτεί είναι να αναδεικνύεις τα δυνατά σου σημεία. Δεν είναι απαραίτητο να πας με μαλλί κομμωτήρι, όπως λέει, γόβες και στην πένα. Είναι όμως απαραίτητο να έχεις περπημένο μαλλιά και να έχεις μια αλφα σωστή. Να ακούς ένα γόρι, ό,τι και αν έχει να σου πει. Πρέπει η συζήτησή σας να είναι 80-20. Εσύ θα είσαι το 20, αυτό στον 80. Στα αγόρια λέει ότι αρέσει να τους ακούνε. Οπότε, ό,τι και να έχει να σου πει, εσύ αναγκαστικά θα πρέπει να το ακούσεις. Μην τον κάνεις να νιώθει άσχημα για τα αποτυχημένα αστεία του. Ό,τι αστεία και σου λέει, εσύ πρέπει να χαζογελάς. Αλλά πρόσεχε! Μη το παρακάνεις, κυρία μου, και φαίνεσαι ηλίθια. Πρέπει να βγάλεις την τρυφερή σου πλευρά προς τα έξω. Δεν πρέπει να είσαι μαζί του και να του λες τι κουπιτσομπολεύεις με τις φίλες σου και να αρχίζεις να βρίζεις γάμο στα βρύδια. Όχι. Πρέπει να είσαι τρυφερή και γλυκιά μπροστά του. Αυτό αρέσει τα γόρια, κυρία μου. Προσπάθησε να μην είσαι κομπλαρισμένη όταν του μιλάς. Δεν θέλουμε ούτε τα χέρια σου να τρέμουν, ούτε να κοκκινείς και να μην μπορείς να βγάλεις λέξη. Πρέπει να είσαι χαλαρή και ο αυτός σου. Παρόλο που πρέπει να γελάς με τα αστεία του και το να τον αφήνεις να μιλά 80% και εσύ 20. Δεν πειράζει. Εσύ δεν θα είσαι κομπλαρισμένη, θα είσαι ο αυτός σου. Το μυστικό είναι η τυχαία επαφή. Οπότε ξέρεις, εκεί που αράζει, πρέπει να πεταχτεί ένα χεράκι να τον ακουμπήσει κάπως. Έτσι θα ξυπνήσει τις άγριες διαθέσεις του αγοριού που θέλεις να σε ερωτευτεί και με ένα τυχαίο άγγιγμα. Μην το παρακάνεις βέβαια, μην πας και το πιάσεις, ξέρεις, τη μύτη, αλλά ένα άγγιγμα που και που έτσι είναι καλό. Δελέασέ τον με κάτι. Και το συγκεκριμένο είναι ο έρωτος περνά από το στομάχι. Οπότε πρέπει να του πάρεις πίτσα. Δείξε από την πρώτη στιγμή ότι είσαι έμπιστο άτομο. Οι άντρες εκτιμούν τους μπρος. Δηλαδή να φοράς παντελόνια, να είσαι ξεκάθαρη. Έτσι πρέπει να δείχνεις έμπιστη, όχι χαζογκόμενα, να είσαι αυτός. Σε αυτή τη συζήτησή σας που θα είσαι έμπιστη, πρέπει να κρατάς και λίγα πράγματα. Και λίγα πράγματα για τον εαυτό σου, έτσι για να μην του ανοίξεις όλα τα φύλλα της καρδιάς σου. Άσε και λίγα για να σε γνωρίσει όταν σε ερωτευτεί, κατάλαβες? Fuck. Βρες ενδιαφέρον τις δραστηριότητες. Ό,τι δραστηριότητες και να κάνει, π.χ. του αρέσει το τρέξιμο. Ελπίζω να μην αρέσει το χάρι το τρέξιμο. Μπορείς να του προτείνεις να πάτε για τρέξιμο μαζί. Και αφού τα ξέρεις όλα αυτά τώρα, όπως μας λέει το άρθρο μας, μπορείς να κάνεις πρόβες στον καθρέφτη για να σου φύγει το άγχος, το κόμπλεξ και να μην κοκκινίζεις όταν τον βλέπεις και να μην τρέμεις. Μερικά tips για αυτές τις πρόβες είναι να το κοιτάς και να παίζεις τα μαλλιά σου. Αυτό είναι πολύ γλυκούλικο. Οπότε ανακεφαλώνουμε. Πρέπει να βάλω όλες αυτές τις πληροφορίες στο κεφάλι μου και να πάω στο χάρι και να δείξω τον καλύτερο μου αυτό. Λοιπόν, αρχικά πρέπει να είμαι ο εαυτός μου. Τα δυνατά μου σημεία είναι δεν έχω, αλλά κάτι θα βρω να κάνω. Πρέπει να τον ακούω να μιλάει, να γελάω με τα αστεία του. Fuck! Θα βγάλω την τρυφλερή μου πλευρά μου προς τα έξω, να τον φλερτάρω. Μην ξεχάσω την τυχαία επαφή. Πρέπει να του δώσω να φάει. Μυστήριο στη συζήτηση και ενδιαφέρομαι για τις δραστηριότητες. Μπούμ, νομίζω το έχω. Τα λέμε σε 9 ώρες αφού κάνω πάρα πολλές πρόβες στον καθρέφτη μου. Χάρη, είσαι έτοιμος να με ερωτευτείς? Hello, ζουζουνάκια. Επέστρεψα σπίτι και είμαι έτοιμη να πάω στο χάρι και να τον κάνω να με ερωτευτεί. Ευτυχώς βρήκα αυτό το άρθρο, διάβασα αυτά τα super tips και είμαι έτοιμη να το ντυλίξω στα δίχτυα μου. Let's do this! Δεν αγχώνομαι. Όλα τέλεια. Πάμε στο χάρι. Χάρι! Τι κάνεις? Καλά. Έχω κρυπάρει πολύ με αυτό, δεν ξέρεις. Δεν μου κάνεις prank. Δεν είναι prank. Τι θες να κάνεις? Τίποτα. Τι ακριβώς κάνεις? Τίποτα. Μην με ρωτάς τι ακριβώς κάνω. Δεν πρέπει να είμαι αγχωμένη. Τι θες? Εσύ τι θες? Για πες μου. Θέλω να ακούσω τι έχεις να μου πεις. Τι λες? Πες μου. Δεν έχω να σου πω κάτι. Έχεις να μου πεις κάτι για τον ΠΑΟΚ? Για τον ΠΑΟΚ? Ναι. Με ενδιαφέρει απίστευτα. Για τον ΠΑΟΚ? Ναι. Όχι, δεν έχω κάτι να σου πω καινούργιο. Για πες. Τι τσάντος εδώ. Νομίζω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Θα περάσεις αύριο τώρα. Θα τη λήξω το χάρι στα δίκτυα του έρωτα. Για πες χάρη, θέλω να μου μιλήσεις. Με έχεις κρυπάρει όντως. Τι θες? Αχ, τι σε περιμένει, πού να ξέρες!
Για πάρε μου κανένα αστείο. Κανένα αστείο. Ναι. Δεν μπορεί και τώρα κάτι. Πες. Χα. Τι θες? Εγώ δεν κρινιάζω. Comment διαβάζω. Όχι, δεν διαβάζω κάτι. Πάμε να δούμε σκυλάκια. Dogs. Σε κόλλα, έρθω γλυκά. Πάρα πολύ γλυκά σκυλάκια. Κάρι, μην λέω για τον εαυτό σου. Τι κάνω, ΠΑΟΚ? Καλά. Ωραία. Νίκησε το πρωτάθλημα. Πόπο, πολύ γλυκά αυτά τα σκυλάκια πάντως, φουλ. Τι γλυκά. Σκυλάκια. Δέσπα. Δέσπα σου αν έτοιμε μαζί σου. Τι κάνω. Αγκαλιά. Τι γλυκά σκυλάκια. Πόσο άνετα είμαι μαζί σου! Έλα με την μίξη φρικάρια κοιτά! Έχω να σου δώσω κάτι! Ένα κρουασάν! Μετά τι, μετά το σάντουιτς! Σάντουιτς! Παρήγγειλα σάντουιτς! Το βάλα στα θόρυβο τουλάχιστον! Όχι, όχι, όχι! Άστα, άστα! Τι κλικουλιά! Κοίτα χάρη, δεν γκρινιάζω! Τι κάνεις τον δεύτερο χρόνο! Πες μου τι αρέσει να κάνεις. Να παίζω Fortnite. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να παίξουμε μαζί Fortnite. Ναι, απλά παίζω στο Xbox. Ωραία, θα πάρω. Τώρα, θα κάνω και βίντεο με τον κανάλι, με τον καρπούζι. Που κάνω τσίτο όμως τώρα και δεν είναι σωστό αυτό. Θα χοντρίνει. Θα χοντρίνεις. Ναι. Μην το λες αυτό. Σε μένα μπορείς να λες πάντως ό,τι θέλεις, θα ξέρεις, μπορείς να με εμπιστευτείς. Είμαστε φίλοι. Ναι. Ήρθα στο δωμάτιο μου και σε λίγο θα ρωτήσω το Χάρη για τα αποτελέσματα του τεστ. Πόσο με έχει ερωτευτεί. Και αν με έχει ερωτευτεί, θα μπορέσει να με ξεπεράσει. Χάρη, ήρθα. Τώρα θέλω εδώ, on camera, ναι, να μου πεις τι νιώθεις για μένα. Καλή ερώτηση. Λαμπνή. Καλή είσαι. Νομίζω θα πάμε τέλεια. Όμορφη κοπέλα είσαι. Ευχαριστώ, θα πω. Για συνέχισε. Κοιτάξτε, μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Α, οκ. Okay. Σε συμπαθώ πολύ σαν άτομο. Αυτό είναι σημαντικό. Τι κάνεις. Αυτό μου κάνει πολύ χαζό. Τι κάνεις. Για πάμε. Τι. Περιμένω να ακούσω. Είσαι μέρος ενός τεστ. 10 και 10 τρόποι να τον κάνεις να σε θέλει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Δεν πέτυχε ακριβώς. Δεν νομίζω. Ας το κοινό να κρίνει πόσο με θέλει ο Χάρης. Τι λέτε εσείς? Μπορούσα να κάνω το Χάρη δικό μου. Οι ερωτήσεις που μου έκανες ήταν μέρος του τεστ. Ναι. Έλεγε το τεστ να το ρωτήσεις τι κάνεις στον ελεύθερο του χρόνο. Όχι, έλεγε συμβουλές και εγώ απλά τα έκανα όλα ταυτόχρονα. Μου πήρε ότι το κρασάρι ήταν μέρος από αυτό. Ναι, είπε να σε δελεάσω. Νομίζω ότι ο Χάρης είναι δικός μου. Τύλιξα το Χάρη στα δίκτυα του έρωτα. Θες να τυλίξεις το δικό σου γκόμενο στα δίκτυα του έρωτα? Thanks, YOLO!